Άρα, ως εδώ και με την οικογενειοκρατία, είμαστε μια κανονική ευρωπαϊκή χώρα που ο λαός αποφασίζει. Είπα όμως πριν ότι ο κύριος Μητσοτάκης φοβάται πολύ και το δείχνει. Φοβάται τόσο που δεν τολμά να έρθει σε μια τηλεοπτική συζήτηση απέναντί μου ενώπιος ενωπίω. Τη μία λέει ότι το δίλημα των εκλογών είναι Μητσοτάκης ή Τσίπρας, έτσι δεν λέει. Την άλλη όμως αρνείται να έρθει, να συγκριθούμε, να αναπτύξουμε τα επιχειρήματά μας μπροστά στον ελληνικό λαό. Κρύβεται. Θέλει να δοξαστεί κρυπτόμενος ή μάλλον λιβανιζόμενος από τους δημοσιογράφους της αρεσκίας του. Γιατί είναι κατανοητό να θέλει να κρυφτεί από μένα. Το καταλαβαίνω. Να κρύβεται όμως και από δημοσιογράφους, να επιλέγει ο ίδιος ποια παρουσιάστρια θα του πάρει συνέντευξη στους τηλεοπτικούς σταθμούς, μη και το ρωτήσουν τίποτα έξω από τα σκονάκια του. Πρώτη φορά βλέπω τέτοιον πρωθυπουργό τόσο φοβισμένο. Τόσο χαμηλή είναι η αυτοπεποίθησή του. Αν είναι τόσο χαμηλή, γιατί δεν του βγάζουν 2-3 δημοσκοπήσεις με 15 μονάδες μπροστά? Γιατί όταν του βγάζουν με 5-6 αγχώνεται. Έβγαλε σήμερα όμως και ένα προεκλογικό τηλεοπτικό σποτ. Ντύθηκε ΣΥΡΙΖΑ και μας είπε ότι θέλει καλύτερους μισθούς, αποτελεσματικό κράτος και καλύτερο ΕΣΥ, Εθνικό Σύστημα Υγείας. Αλήθεια, 4 χρόνια τώρα ποιος κυβερνούσε αυτόν τον τόπο, σωσίας του? Γιατί τα έκανε όλα χειρότερα και τώρα μας λέει ψηφίστε με για να τα κάνω καλύτερα? Ποιο νομίζει ότι κοροϊδεύει? Σε λίγο είναι ικανός να πετάξει και τη γραβάτα και να φωνάζει παντού δικαιοσύνη, δικαιοσύνη παντού. Αλλά δεν μας εκπλήσει, φίλες και φίλοι. Δεν μας εκπλήσει ο άνθρωπος που γαλουχήθηκε στις υποκλοπές των τηλεφωνικών συνδιαλέξεων, τώρα επιχειρεί και υποκλοπή ξένης ιδεολογικής ιδιοκτησίας. Μια φορά υποκλοπέας, για πάντα υποκλοπέας. Ας είναι όμως, φίλες και φίλοι, ό,τι και να κάνει δεν μπορεί να ξεγελάσει αλλά ούτε να φοβήσει τους ανθρώπους, γιατί ο κόσμος θα ρω πως είναι φοβισμένος από μόνος του. Αλλά είναι φοβισμένος για ένα πράγμα, μην τυχόν και αυτός ο εφιάλτης που ζούμε αυτά τα χρόνια συνεχιστεί. Και μόνο στην ιδέα ότι